Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Βλέπετε στον τίτλο του βίντεο το ερώτημα. Κόκκινε σημαίε ή υπερβολή. Αυτό το ερώτημα το έλαβα σε ένα email από μια κοπέλα και με το που το είδα λέω σίγουρα θα είναι κόκκινε, κατακόκκινε, τόσο κόκκινε όσο είναι το κραγιό που φοράω ή όσο είναι τα γελιά μου. Καλησπέρα, καλησπέρα σα. Μπράβο για τη δουλειά που κάνετε μέσω του βίντεο και πραγματικά εύχομαι να τα έβλεπαν όλοι. Ευχαριστούμε. και σαν τα νύχια μου cookies. Νιώθω ότι θα ζούσαμε σε μια πιο υγιή κοινωνία αν τα θέματα για τα οποία μιλάτε ήταν πιο διαδεδομένα και όχι γιατί όλοι θα τα κάναμε όλα όπω έπρεπε, αλλά γιατί έστω θα ήμασταν πιο ευαισθητοποιημένοι και θα είχαμε ένα στοιχειώδε έστω awareness. Awareness σημαίνει ευαισθητοποίηση η γνώση σχετικά με ζητήματα ψυχολογίας και ανθρωπίνων σχέσεων. Γράφω λίγο κουφτά, ίσως παρακάτω, γιατί δεν θέλω να σας κουράσω και να καταχραστώ το χρόνο σας. Ήθελα απλώς να μοιραστώ το εξή μαζί σας και ενδεχομένως και με το κανάλι, αν τυχώς συμπεριληφθεί το θέμα σε κάποιο βίντεο, παιδί μου, αμέσως το κάνω. Αμέσω το κάνω βίντεο, γιατί αυτό που ρωτά είναι SOS, SOS. Είναι από τα πιο βασικά πράγματα, αυτέ οι κόκκινε σημαίε που αναφέρει, που πρέπει να έχουμε υπόψη μα και σε μια ερωτική σχέση, αλλά ακόμη και σε μια φιλία και σε μια συνεργασία, σε όλε τι σχέσει να μας προβληματίζουν αυτά. Είμαι 26, νέα κοπέλα, μπράβο. Δουλεύω και κάνω μεταπτυχιακέ σπουδέ. Μπράβο, αγάπη μου. Ζω μόνη και με αρκετή δυσκολία, αλλά και αυτοσυμπόνια πλέον προσπαθώ να καλύπτω τι ανάγκε μου. Κόρη μου, εσύ. Κόρη μου, σου το λέω έτσι στοργικά, όπω το λέμε στην Κύπρο. Είμαι με συνεξάρτηση καραμπινάτη από παιδί, θεωρώ και το παλεύω. Μπράβο. Μπράβο. Χαίρομαι πάρα πολύ να βλέπω νέε κοπέλε και δεν είναι σε μόνο εσύ, είναι και άλλε οι οποίε είναι στο κανάλι μα, βλέπουν τα βίντεο μα έχουν αυτή τη ψυχοεκπαίδευση, αποκτούν ευαισθητοποίηση, αποκτούν γνώσει ψυχολογία και προσπαθούν να τι εφαρμόσουν για να κάνουν τη ζωή του καλύτερη. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Είσαστε το μέλλον. Είστε ελπίδα μα. Όταν όλε εμεί οι μεγαλύτερε και οι μεγαλύτεροι γράφουμε, Αχ και να τα ξέραμε αυτά πριν 20 χρόνια, Αχ και να τα ξέραμε αυτά πριν 30 χρόνια, έρχεστε εσεί να μας δώσετε ελπίδα ότι οι νέοι άνθρωποι τα γνωρίζουν αυτά νωρίς στη ζωή τους για να αποφύγουν να περάσουν τις ταλαιπωρίες οι οποίες είναι σίγουρες αν ζούμε χωρίς προσοχή τη ζωή μας. Και φυσικά θα μου μιλήσεις για μια γνωριμία. Γνώρισα κάποιον πριν λίγο καιρό, δύο χρόνια μεγαλύτερό μου, με τον οποίο βγαίναμε για λιγότερο από ένα μήνα και ενώ στην αρχή όλα ήταν οκ, okay, Βέβαια, α πούμε οκ, okay, γιατί κοιτώντα τώρα πίσω, βλέπω πω υπήρχαν εξ αρχή τεράστιε κόκκινε σημαίε στη συμπεριφορά του. Και ιδίω μια πιεστικότητα φοβερή και μια χειριστικότητα που σε έπνιγαν και σε έφεραν πρωτετελεσμένου πολλέ φορέ. Δεν ξέρω αν γίνομαι σαφή με αυτό, αλλά έτσι ένιωθαν. Ναι, για μένα γίνεσαι σαφή. Δηλαδή ένιωθε ότι σε πίεζε αυτό ο άνθρωπο και ήταν χειριστικό για να γίνει το δικό του και ένιωθε ότι σε έφερνε πρωτατελεσμένο και πνιγόσουν. Δεν σου άφηνε καθόλου το δικαίωμα να επιλέξεις για το τι θα κάνεις. Αυτά βέβαια τα συνειδητοποίησα αφότου το έλεξα μαζί του. βεβαίω εννοείται και γι' αυτό το λέω εγώ με βγάζει γλώσσα μου μαλλιά. Και το λέω και θα το ξαναλέω και θα το ξαναλέω μέχρι να το καταλάβω και εγώ. Να το καταλάβετε και εσείς ότι από την πρώτη κόκκινη σημαία που βλέπουμε να ανεμίζει το τελειώνουμε, Γιατί όσο περισσότερο καιρό κρατήσει μια γνωριμία, έστω και θα το τελειώσουμε στο μήνα δηλαδή όπως έγινε με σένα, τόσο περισσότερο μας επηρεάζει. Και επειδή κάποιοι από εμάς δεν είμαστε 26, είμαστε 46, 47 είμαι εγώ, είμαστε 56, είμαστε 66 και έχουμε πάρει αρκετά μαθήματα, δεν θέλουμε άλλα μαθήματα πρακτικά. Θέλουμε είτε την ησυχία μας είτε κάτι ποιοτικό, άρα στην πρώτη κόκκινη σημαία στο πρώτο σημάδι που βλέπουμε ότι κάτι πάει το σταματάμε. Πρόληψη, η καλύτερη θεραπεία. Τέλος πάντων, έστω ότι τις πρώτες δύο εβδομάδες δεν είχα δει τα κατακόκκινα λάβαρα να ανεμίζουν αγέροχα στη συμπεριφορά και το χαρακτήρα του πατήθια. Άρα είσαι εσύ, τι ωραία που τα γράφεις. Τέλος πάντων, έστω ότι τις πρώτες δύο εβδομάδες δεν είχα δει τα κατα... Ήρθε ο Λάκη εδώ για να σου πει τα λες ωραία. Τέλο πάντων, έστω ότι τι πρώτε δύο εβδομάδε δεν είχα δει τα κατακόκκινα λάβαρα να ανεμίζουν αγέροχα στη συμπεριφορά και το χαρακτήρα του. Όμω αυτά που με έκαναν να πω μακριά ήταν τα εξή. Κοιτάξτε τι ωραία που τα γράφει. Πάρα πολύ ωραία. Μου είπε περήφανο σχεδόν ότι έβαλε βίσμα για το στρατό. Οι γονεί του δηλαδή. Για να είναι δίπλα στο σπίτι του και να έχει έτοιμο φαγητό και πλημμένα ρούχα. Εννοείται ότι πήγε στο στρατό μεγάλο δεν πήγε 18 χρονών. Στην Ελλάδα πάντα πάνε στο στρατό, μπορεί να πάνε 24, μπορεί να πάνε 25, μπορεί να πάνε 26. Ό,τι τα πτυχία που έχει στα αγγλικά και στη χρήση υπολογιστών είναι πλαστά. Και τα αγόραση από ένα εξεταστικό κέντρο που κάνει τέτοιες απάτες. Αυτός δεν διάβασε ποτέ, ούτε καν έδωσε εξετάσεις για το τυπικό. Με αυτό έμεινα παγωτό. Το δίκιο σου. Όπως και με το ότι κάνει μια δουλειά στην οποία στην ουσία συνεχώς λέει ψέματα για να πουλήσει και στην ουσία ξαπατά τον κόσμο ο οποίος δίνει τα λεφτά του και άλλα περιμένει και άλλα του έρχονται. Δηλαδή δουλεύει σε μια δουλειά απάτη. Το κερασάκι στην τούρτα ήταν όταν μου είπε να προσφέρω τι υπηρεσίε μου ω επαγγελματία σε ένα φίλο του τζάμπα. Δεν θα πω το επάγγελμα τη κοπέλα για να μην προδώσω την ταυτότητα τη, όμω είναι ένα επάγγελμα το οποίο το κάνει και πληρώνει. Για παράδειγμα, όταν πα να σου κάνει κάποιο μάθημα αγγλικών, πληρώνει. Πληρώνει για να σου κάνει μάθημα, σου κάνει μάθημα αγγλικών τζάμπα. Ή όταν πα, ξέρω εγώ, να σου κόψει κάποιο τα μαλλιά σου, θα πληρώσει. Όταν πα να στα βάψει, θα πληρώσει. Όταν πα, ξέρω εγώ, να σου κάνει μια δουλειά οδοντίατρο στα δόντια, θα πληρώσει. Λοιπόν, το κερασάκι στην τούρτα ήταν όταν μου είπε να προσφέρω τι υπηρεσίε μου ω επαγγελματία σε ένα φίλο του τζάπα. Και εγώ του είπα πω τίποτα δεν είναι τζάπα. Πολύ καλά του είπε. Τίποτα δεν είναι τζάπα. Ότι σπουδάζω τόσα χρόνια για να μπορώ να κοστολογώ τη δουλειά μου. Μπράβο, κορί. Πολύ καλά του είπε. Ότι μπορώ να κάνω μια πιο καλή τιμή. Για να φανταστείτε, κυρία Θέκλα, μιλάγαμε για ποσό των 30 ευρώ. Και όταν του τα αυτά με έβγαλε φιλάργυρη και καπιταλίστρια. Μάλιστα. Ενώ αυτός ήταν κομμουνιστής. Ήτανε του λαού αυτός, ο οποίος έβαλε βίσμα για να πάει φαντάρος δίπλα από το σπίτι του, να τον πλένει και να τον μαγειρεύει η μάνα του, ο οποίος αγόρασε πλασταπτυχία και ο οποίος ξεγελούσε τον κόσμο για να αγοράσει πράγματα που δεν χρειαζόταν και για να αγοράσει άλλα πράγματα από αυτά που τους περιέγραφε. Ωραίος, ωραίος τύπος. Εμένα, φιλάργυρη και καπιταλίστρια, που αυτοσυντηρούμε από 18 χρόνων, αφού δεν είχα γονεί ω ενήλικη, του έχασα ω παιδί. Αγάπη μου, μπράβο σου, μπράβο σου. Τώρα σε θαυμάζω ακόμη περισσότερο. Τώρα σε θαυμάζω ακόμη περισσότερο. Που όλα αυτά που κατάφερε, τα κατάφερε και μόνη σου, χωρί στήριξη από του γονεί σου. Μπράβο, αγάπη μου. Για να μην μακρηγορώ, το λίγο μαζί του. Μπράβο. Και νιώθω καλά με αυτό, γιατί μου έδωσε την εικόνα ενός ανθρώπου τεμπέλη που τα θέλει όλα έτοιμα και εύκολα και κουτοπόνηρου και μαλάκα πολύ. Όλοι ορθά σου δώσε αυτή την εικόνα. Μπράβο. Βέβαια με όποιον το έχω συζητήσει, α, τώρα δούμε τι σου λένε ο περιγύρο. Οι περισσότεροι μου λένε είσαι υπερβολική και τι ένοιαζε εσένα που ήταν ψεύτη πτυχία και τι έκανα στη δουλειά του. Διαφωνώ με αυτό που σου λένε. Γιατί ο ίδιος άνθρωπος είμαστε παντού. Ένα άνθρωπο που είναι έντιμο θα κάνει και έντιμα τη δουλειά του, θα κάνει και έντιμα τι σπουδέ του και όπω δεν θα κοροϊδέψει του πελάτε του, έτσι δεν θα κοροϊδέψει και την γυναίκα του, έτσι δεν θα κοροϊδέψει και τα παιδιά του, έτσι δεν θα κοροϊδέψει και κανένα. Και άμα αν είσαι ανέντιμο σε έναν τομέα, είσαι παντού ανέντιμο, και αν είσαι παλάκα σε έναν τομέα, είσαι παντού μαλάκα. Γιατί τον ίδιο εαυτό έχει, δεν έχει άλλο. Άμα σου βγαίνει να κάνει τη μαλακία, α, λάκι όχι. Φρόνιμ. Τελειώνουμε σε λίγο και θα πας μου. Άμα σου βγάλει να κάνεις την ανετοιμότητα, θα την κάνεις. Σημαίνει ότι σου βγαίνει να την κάνεις και ότι προσπείς ότι δεν την κάνεις εκεί που φαίνεται ότι δεν την κάνεις. Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει θέμα βίντεο, Βεβαίω και γίνεται θέμα βίντεο, κάτι σχετικό, αλλά εμένα μου βαράει πολύ άσχημα να ξέρω ότι ο άλλος είναι ψεύτης και απατεώνας, να το πω. Και όχι από ανάγκη καταφεύγει σε τέτοιε λύσει, επειδή ζει στο περιθώριο, α πούμε. Μα και στο περιθώριο να ζούσε, δεν θα δικαιολογούνταν να κατέφευγε σε τέτοιε λύσει. Αλλά από τεμπελιά και ραθυμία. Τι ωραία λέξη αυτή που χρησιμοποιεί, Ραθυμία. Η οποία είναι μια λέξη πιο αρχαία για την τεμπελιά. Απλώ δεν ξέρω αν μπορούμε να πούμε ότι κάτι τέτοιου είδου ενδείξει είναι κόκκινε σημαίε. Κάτι τέτοιου είδου ενδείξει είναι κόκκινε σημαίε. Μακριά σοβαρά σα το λέω. Αν κάνετε παρέα, έλα καφέ. Αν κάνετε παρέα με ένα πρόσωπο, έλα πει καφέ, δεν θε καφέ. Αν κάνετε παρέα με ένα πρόσωπο το οποίο είναι ανήθικο και δεν διστάζει να κοροϊδεύει ανθρώπου στον εργασιακό του χώρο, θα είναι επίση ανήθικο και δεν θα διστάσει να κοροϊδέψει εσά τη φιλία σα. Αν δημιουργήσετε ερωτική σχέση με έναν άνθρωπο ο οποίο είναι ανήθικο και ανέντιμος και δεν διστάζει να αγοράσει πλαστά πτυχία, με τον ίδιο τρόπο δεν θα διστάσει να δείξει ανεντιμότητα και ανηθικότητα προ εσά. Το πιο απλό απ' όλα δεν θα έχει κανένα απολύτω ηθικό ενδιασμό να σα απαντήσει. Δεν θα νιώσει καμία απολύτω ενοχή να λέει ψέματα. Πήγαινε να κυνηγήσει τη μήνα, σε παρακαλώ. Και με όση ευκολία αγόρασε τα ψεύτικα πλαστά πτυχία, με τόση ευκολία θα σα λέει ψέματα ότι ξέρει: Εγώ πήγα με τον τάδε φίλο μου στον τάδε μαγαζί για την δουλειά, δεν πήγαμε κόμμενα κλπ. Και 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 Φυσικά δεν είναι μόνο η απιστία το μόνο πρόβλημα. Είναι, είναι ένα πρόβλημα κι αυτό στην εποχή μα. Είναι ένα θέμα κι αυτό. Αν μπορεί να πιστευτεί έναν άνθρωπο ότι θα δώσει την ενέργεια του όλη τη σχέση σα, είναι και το κομμάτι της πνευματική εντυμότητα. Και ένα άνθρωπο ο οποίο δεν κοπιάζει για να αποκτήσει αγαθά χειροπιαστά, όπως να μάθει τη γλώσσα των Αγγλικών και να πάρει το χαρτί. Να μάθει να χρησιμοποιεί τους υπολογιστές και να πάρει το χαρτί. Με τον ίδιο τρόπο δεν θα κοπιάσει για να αποκτήσει υλικά πνευματικά. Να κάνει ψυχοθεραπεία για να βελτιωθεί, να κάνει προσωπικό πνευματικό αγώνα για να βελτιωθεί και να ψυχοεκπαιδευτεί ουσιαστικά. Και ποιο είναι το πιο τραγικό απ' όλα και ποιο είναι το πιο απογοητευτικό από όλα. Όταν ανακαλύπτουμε, κύριε Λάκη, ότι οι γονεί μα, οι γεννήτορε μα, αυτοί που μα έχουν μεγαλώσει, είναι άνθρωποι που λένε ψέματα. Και είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καμία απολύτω ντροπή να μα βγάζουν τρελούς. Και να λένε, Υποσχέθηκα εγώ αυτό το πράγμα. Όχι, δεν το υποσχέθηκα. Είπα εγώ αυτό το πράγμα. Όχι, δεν το είπα. Έγινε αυτό το πράγμα. Όχι, δεν έγινε. Και εκεί είναι που πέφτουν τα πρότυπα. Θυμάστε το βίντεο που κάναμε με την δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου πριν δύο-τρει Αριστοτρίτε για, για, τα πρότυπα που πέφτουν σε σχέση με την ιστορία τώρα που γίνεται σε, γύρω από το, το ζήτημα το οποίο επικρατεί στι ειδήσει όσον αφορά στη λειτουργία του συγκεκριμένου Ιδρύματος του Φιλανθρωπικού, Εννοείται ότι υπάρχει το τεκμήριο και σε καμιά περίπτωση δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι αυτά για τα οποία κατηγορούνται, τα πρόσωπα κατηγορούνται, τα έχουν κάνει. Μιλάω για τις κατηγορίες για ασέλγια και εξάσκηση φυσικής βίας. Όμως υπάρχουν οι ενδείξεις για το ότι έκαναν οικονομικές απάτες. Δεν ξεκάθαρο. Υπάρχουν οι ότι υπήρχαν πόσα εκατομμύρια στην τράπεζα στο, στου λογαριασμού του ελόγου μη κερδοσκοπικού οργανισμού και φιλανθρωπικού οργανισμού, και τα παιδιά λένε ότι πεινούσαν μέσα. Λένε ότι του έδιναν ευτελή φαγητά, ότι τα ρούχα που έπαιρναν για να, τους, να τα δώσουν στα παιδιά που ήταν στα ιδρύματα ήταν ρούχα που τα ήθελαν με το καρτελάκι και καλή ποιότητα και υψηλή τιμή το οποίο μετά τα έδινα για μεταπούληση και στα παιδιά δεν έδινε. Οπότε, λάκη μου, η ανεντιμότητα, η ανηθικότητα, το ψεύδος, η ευκολία με την οποία κάποιος ασυνείδητα κοροϊδεύει τον οποιονδήποτε και αυτό έρχεται εις γνώση μας κατά την αρχή μιας γνωριμίας, είτε αυτή η γνωριμία είναι φιλική, είτε είναι ερωτική, είτε είναι συνεργατική, συνεργασιακή, είναι μια τεράστια κόκκινη σημαία, ένα τεράστιο κόκκινο λάβαρο που ανεμίζει και πρέπει το λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη, εντιμότητα. Γιατί στην ουσία όταν μιλάμε για πνευματικότητα και όταν μιλάμε για ε, αγάπη στις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων και όταν μιλάμε για υγιείς σχέσεις, μεγάλο ρόλο παίζει να είναι κάποιο αληθινό, να είναι κάποιο έντιμο, να έχει φιλότιμο, να έχει μπέσα, να έχει συνείδηση, να μην νιώθει καλά να λέει ψέματα, να μην νιώθει καλά να εξαπατεί. Με όλη μου την αγάπη και τα δαγκωματάκια του Λάκη. Ναι, είναι η ώρα για τη βραδινή μας βόλτα. Ναι, θα πάμε. Γεια!